Με χαμόγελα νίκη συνοδεύτηκαν τα σημερινά παιχνίδια των μεικτών ομάδων της ΕΠΣΗ στο Ατσαλένιο απέναντι στο Λασίθι. Τα συγκροτήματα του Ηρακλείου μετά τις ισοπαλίες στην Πρεμιέρα κατέκτησαν τα πρώτα τους τρίποντα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με τη μεικτή Πέδο να επικρατεί με το αστρονομικό σκορ 9-0, ενώ πολύ δύσκολα ήρθε το 1-0 σε επίπεδο νέων. Χρονικά πρώτο έγινε το παιχνίδι των Πέδων, με την ομάδα του Αντώνη Φραγκάκη να είναι καταιγιστική από τα πρώτα λεπτά, ενώ το Λασίθι δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικό. Στο 4ο λεπτό, ο Ζαχαριουδάκης με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του τερματοφύλακα να αποκρούσει. Το 2-0 ήρθε στο 7ο λεπτό με τον Καλαϊτζάκη να μπαίνει από δεξιά και να τελειώνει ωραία τη φάση. Και στο 16 ο Ντίσα σημείωσε το 3-0 μετά από ασίστ του Κακουλάκη, γίνοντας έτσι με αυτό το σκορ το πρώτο ημίχρονο. Πολύ δυνατά μπήκε η μεικτή Πέδων και στην επανάληψη, με τον Κακουλάκη να είναι πρωταγωνιστής στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, σημειώνοντας ένα γκολ για το 4-0, ενώ έστειλε και δύο φορές την μπάλα στο δοκάρι. Στο 44, μετά από σέντρα του Σαντορινέου, ο Κοντάκης με ωραία κεφαλιά πέτυχε το 5ο γκολ των γηπεδούχων, ενώ στο επόμενο λεπτό ήρθε και το 5-0 με σου του Ντίσα. Παρότι στα επόμενα λεπτά έγιναν 7 αλλαγές για την μεικτή ΕΠΣΗ, προκειμένου να αγωνιστούν όλα τα παιδιά, τα γκολ συνεχίστηκαν. Ο Ρασούλη στο 52 με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ έστειλε για 7η φορά την μπάλα στα δίχτυα. Στο 62 ο Πακιουφάκης κέρδισε τις κόντρες μέσα στην περιοχή και έκανε το 8-0 και το 1ο και τελευταίο γκολ για την ομάδα του Ηρακλείου το έβαλε στο 66ο λεπτό ο Ντίσα, σημειώνοντας και χατ-τρικ στην αναμέτρηση. Ο αγώνας που ακολούθησε για τους νέους δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αφού το Λασίθι παρουσιάστηκε πολύ δυνατό από τα πρώτα λεπτά και είχε μεγάλες ευκαιρίες να προηγηθεί με πρωταγωνιστές του Σολάκου και Φωτιάδη. Με την εστία του Ιατράκη να δέχεται σημαντικές απειλές. Στην επανάληψη, η ομάδα του Γιάννη Χατζησεβαστού προσπάθησε να ευνηδιάσει τους φιλοξενούμενους και τα κατάφερε, αφού στο δεύτερο μόλις λεπτό και μετά από ενέργεια που ξεκίνησε από τον Βασιλάκη από το χώρο του κέντρου, η μπάλα έφτασε στα καρέκλα Σιθίου και ο Ζηδιανάκης την έστειλε στα δίχτυα. Στα επόμενα λεπτά, το Ηράκλειο είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία και με εξαίρεση μία φάση με τον Τρόκα δεν δέχτηκε μεγάλη πίεση από τους φιλοξενούμενους. Ωστόσο, η νίκη ήρθε με αρκετό άγχος στα τελευταία λεπτά. Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν για τον όμιλο Κρήτης, τα Χανιά νίκησαν στους Πέδες με 1-2 στο Ρέθυμνο, ενώ σε επίπεδο νέων το Ρέθυμνο ήταν εκείνο που επικράτησε με 2-1. Έτσι, στις βαθμολογίες, στους Πέδες, Χανιά και Ηράκλειο έχουν από 4 βαθμούς, το Λασίθι 3 και το Ρέθυμνο δεν έχει βαθμό. Ενώ στους νέους, το απόλυτο 6 βαθμών έχει το Ρέθυμνο, ακολουθεί με 3 το Ηράκλειο, με 1 τα Χανιά και με 0 βαθμούς το Λασίθι.